Είναι για πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα που γίνεται επίσημα από ένα κυβερνητικό κόμμα η προσπάθεια να ακουστούν απόψεις, να κατατεθούν προτάσεις για το χώρο της προσχολικής αγωγής και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό που γίνεται σήμερα. Επειδή καταρχήν θα πρέπει να μικρύνω την εισήγησή μου, αλλά επειδή και με κάλυψαν οι προηγούμενοι εισηγητές, θα ήθελα να σας πω ότι θα ήθελα να αρχίσω με ένα πρόλογο τον οποίο λάτρεψα γιατί θεωρώ ότι είναι εξόχως πολιτικός από το πρόλογο στο βιβλίο του κυρίου Πετρογιάννη που κάνει ο Κουγιουντζάκης το 2001 παιδική σταθμή, το λέτε κύριε Πετρογιάννη, αν Προσχολική θυμάμαι, ηλικία. προσχολική ηλικία. Αγωγή, εκπαίδευση, ανάπτυξη. Αγωγή, εκπαίδευση, ανάπτυξη. Τα ποσά λοιπόν που επενδύονται διαχρονικά στην ανώτατη, μέση και κατώτατη εκπαίδευση είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που επενδύονται στην αγωγή, εκπαίδευση και φροντίδα των βρεφών και νηπίων. Αυτό το λάθος το πληρώνουν ακριβά, πανάκριβα τα παιδιά, οι οικογένειες και οι κοινωνίες. Το λάθος αυτό επισημάνθηκε πριν από 140 περίπου χρόνια από τους ψυχολόγους. Η επισήμανση των ψυχολόγων που αφορούσε και στις αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες της κακής ποιότητας προσχολικής αγωγής αγνοήθηκε παντελώς από τις κυβερνήσεις, οι οποίες, αν δεν ψέλιζαν, σοπούσαν στα ερωτήματα που αναφέρονται στην ποιότητα και στην επάρκεια της προσχολικής αγωγής. Τα τελευταία χρόνια, τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα των επιστημών της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας και κυρίως όμως των νευροεπιστημών είχαν σαν αποτέλεσμα να υποβληθούν οι πιο σύγχρονες προτάσεις για την προσχολική αγωγή. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν από διεθνείς οργανισμούς ή όπως χαρακτηρίζονται υπερεθνικοί οργανισμοί διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκή Ένωση, UNESCO, Παγκόσμια Τράπεζα, OSHA, οι οποίοι επεκτείνουν το ρόλο τους σε διάφορους τομείς της πολιτικής και ανάμεσά τους και σε αυτόν της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η αναγκαιότητα της προσχολικής αγωγής σήμερα αναγνωρίζεται διεθνώς. Σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί στο παιδί όχι απλά η πρόσβαση στην προσχολική αγωγή, αλλά η ποιότητα στην πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της διασφάλισης της ποιότητας έχει οθετήσει μια ολιστική προσέγγιση σχετικά με την ανάπτυξη των παιδιών, τόσο στο πλαίσιο των πολιτικών όσο και των παρόχων, όπως ανέφερε πριν ο κ. Πετρογιάννης και η κυρία Λιακάκη. Τα κράτη-μέλη λοιπόν εργάζονται πλέον περισσότερο για την ενοποίηση των δομών διακυβέρνησης, διότι διαπιστώθηκε προς όλες τις ηλικιακές ομάδες, από τη γέννηση των παιδιών μέχρι και την ένταξή τους στη σχολική ηλικία, διότι πολύ απλά διαπιστώθηκε ότι παράγουν καλύτερα οικονομικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά ωφέλη. Πρόκειται λοιπόν για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη που αυτή τη στιγμή απασχολεί τη διεθνή κοινότητα. Στη χώρα μας, η διχοτόμηση της προσχολικής αγωγής, παιδική σταθμή νηπιαγωγία, δημιουργεί ανομοιογένεια, ετερογένεια, εκφύσεως μεροληψία και ρατσισμό, καθώς γίνονται διακρίσεις και δεν δίδονται ίσες ευκαιρίες στα παιδιά, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, για υψηλή ποιότητα στην προσχολική αγωγή, εκπαίδευση και φροντίδα. Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης και της ολιστικής προσέγγισης του θεσμού, ασφαλώς το πιο σημαντικό ρόλο παίζει ο παιδαγωγός. Ο παιδαγωγός, στο πλαίσιο όμως μιας ενιαίας εκπαίδευσης και μιας ενιαίας προσχολικής αγωγής από 0 έως 6. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας αναφέρω μερικά ενδεικτικά προφίλ παιδαγωγών στις ευρωπαϊκές χώρες. Στην Αυστρία, λοιπόν, στη Δανία, στη Φιλανδία, στη Γερμανία και Νορβηγία υπάρχει ο όρος κοινωνιοπαιδαγωγός, επίπεδο σπουδών. Ενιαίος θεσμός εκπαίδευσης παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας από 0 έως 6 πανεπιστημιακού επίπεδου. Ο ειδικός της πρώιμης παιδικής ηλικίας συναντάται στην Αυστρία.
Στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Τσεχία, τη Φιλανδία, Ουγγαρία, Ιταλία, Σουηδία. Έχουν κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης για 16 μήνες με τους παιδαγωγούς ελεύθερου χρόνου και τους δασκάλους σε τριτοβάθμιο επίπεδο με επιπλέον διετή εκπαίδευση εξειδίκευσης. Ο δάσκαλος είτε προσχολικής είτε σχολικής εκπαίδευσης στη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία. Παραδείγματος χάρη, στη Γαλλία ισχύει ενιαίος θεσμός εκπαίδευσης του προσωπικού της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας. Του προσωπικού λοιπόν που οδηγούν σε ένα ενιαίο επάγγελμα και κυριαρχούν οι μέθοδοι και η παιδαγωγική της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι στη μετεκπαίδευσή μου στο Λαγιόλα παρακολούθησα τμήματα παιδικών σταθμών όπου τα παιδιά ήταν μέσα μέχρι την ηλικία των 7 ετών και ο παιδαγωγός μάθαινε γραφή στα παιδιά καθήμενος πάνω σε μια καρέκλα μπαμπού και τα παιδιά πάνω σε σφινώσεις προσπαθούσαν να κάνουν τα γράμματα. Μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Ποιο είναι όμως το προφίλ το επαγγελματικό των παιδαγωγών της προσχολικής ηλικίας στη χώρα μας? Ο νηπιαγωγός, απόφυτος μονοετών, διετών, ανώτερων σχολών νηπιαγωγών, οι οποίοι στη συνέχεια, εδώ και πολλά χρόνια, έγιναν πανεπιστημιακού επίπεδου. Υπάρχουν 9 τμήματα νηπιαγωγών. Η εξομοίωση των αποφύτων των ανωτέρων σχολών πραγματοποιήθηκε με ταχύρυθμα προγράμματα επιμόρφωσης που διοργανώθηκαν από τα πανεπιστημιακά τμήματα. Και σε αυτά υπεύθυνη ήταν η κυρία Σακελαρίου, νομίζω, κυρία Σακελαρίου. Γνωστικό αντικείμενο και πρόγραμμα σπουδών των νηπιαγωγών από 4 έως 6. Τομείς απασχόλησης, τα νηπιαγωγεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας. Μετά τη μεταβίβαση των παιδικών σταθμών στους Δήμους το 2002 και σε παιδικούς σταθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας, απόφυτος τριετών σχολών βρεφονηπιοκομείας, οι οποίες στη συνέχεια έγιναν τετραετούς εκπαίδευσης, εντάχθηκαν στα ΤΕΗ και από το 2006 ως σήμερα μετονομάστηκαν σε τμήματα προσχολικής αγωγής. Γνωστικό αντικείμενο των αποφύτων των τμήματων προσχολικής αγωγής στο ΤΕΗ είναι για παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως και 6 ετών. Επαγγελματικά τους δικαιώματα, το Προεδρικό Διάταγμα 523. Επαγγελματικός χώρος απασχόλησης είναι η βρεφονηπιακή και παιδική σταθμή. Αναμφίβολα, οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας αντιπροσωπεύουν στη χώρα μας μια ανομοιογενή ομάδα. Ως προς την αρχική τους εκπαίδευση, τα προσόντα που διαθέτουν και την επαγγελματική τους κατάσταση. Σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι συνάδελφοί μας οι παιδαγωγοί έχουν κάνει αγώνα για την αναγνώριση του επαγγελματικού τους ρόλου, ένας αγώνας όμως που συντηρείται από τον παραδοσιακό διαχωρισμό ανάμεσα στην αφροντίδα, την αγωγή και εκπαίδευση. Καθώς και από τη διάκριση των παροχών σε δύο ηλικιακές ομάδες, δηλαδή η μένα από τα 0 έως 6 και η άλλη από τα 4 έως τα 6. Η σύγχρονη ορολογία σε συνδυασμό με τη διάκριση των χώρων προσχολικής αγωγής, νηπιαγωγία και βρεφονηπιακή σταθμή, φαίνεται να θολώνει την επαγγελματική μας ταυτότητα. Η προσχολική φροντίδα και αγωγή κυριαρχείται από χαμηλές αμοιβές και για τους μεν και για τους δε και άσχημες εργασιακές συνθήκες. Είναι παράγοντες που υπονομεύουν σημαντικά την επαγγελματική ταυτότητα και των βρεφονηπιαγωγών και των νηπιαγωγών. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε πως αν και η διάκριση μεταξύ από 0 έως 4 και από 4 έως 6 έτη είναι μέρος της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, δεν έχει καμία επιστημονική βάση. Νομίζω ότι με πάρα πολύ σαφήνεια αναφέρθηκαν σε αυτό και το τεκμηρίωσαν και μέσα από έρευνες ο κύριος Πετρογιάννης και η κυρία Λιακάκη και ο κύριος Κάκουρος και νομίζω ότι θα το κάνει και η κυρία Σακελαρίου. Αρκετές λοιπόν ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει το ενοποιημένο σύστημα που έχουν αναγνωρίσει πως όλα τα παιδιά ανεξάρτητα ηλικίας
έχουν δικαίωμα να φοιτήσουν σε ένα χώρο ποιοτικής προσχολικής αγωγής. Ταυτόχρονα, η ενιαία εκπαίδευση παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας θα ισχυροποιήσει τον επιστημονικό τους ρόλο και θα ισχυροποιήσει και θα αναβαθμίσει και τις συνδικαλιστικές τους διεκδικήσεις. Ας δούμε ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν σήμερα, σε μια εποχή δραματικών οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών, δημογραφικών, με τις πολιτικές που εφάρμοσε, παρατηρείται συρρήκνωση, υποβάθμιση και απαξίωση της προσχολικής αγωγής, τόσο σε επίπεδο νηπιαγωγείων, όσο και σε επίπεδο παιδικών σταθμών. Παιδικοί σταθμοί έχουν εγχωρηθεί, έχουν μεταφερθεί αρμοδιότητα στη τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν λοιπόν παιδικοί σταθμοί πολλών ταχυτήτων, διότι η λειτουργία τους εξαρτάται από τις τάσεις και τις αντιλήψεις των εκάστοτε δημοτικών αρχόντων. Ο σχεδιασμός λοιπόν εξαρτάται από τους κατατόπους δημοτικές αρχές, με γνώμονα, δυστυχώς, καμιά φορά, τα στενά πολιτικά του συμφέροντα. Μείωση της χρηματοδότησης των παιδικών σταθμών κατά τα τελευταία 5 χρόνια παρατηρήθηκε κατά 75%. Συρρήκνωση των οργανικών μονάδων σε ποσοστό 90%. Αποκλείστηκαν παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Έμεση ιδιωτικοποίηση με το μανδύα των κοινωνικών συνεταιρισμών. Αλλίωση του παιδαγωγικού χαρακτήρα των παιδικών σταθμών μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη και τη συγχώνευσή τους με υπηρεσίες και δομές κοινωνικής πρόνοιας όπως αθλητισμού, καπή κτλ. Υπεράριθμα παιδιά. Κατά μέσο όρο 15 έως 18 βρέφη ανά παιδαγωγό, ενώ τα διεθνή δεδομένα προβλέπουν για βρεφικά τμήματα 3 έως 4 παιδιά ανά βρεφικό τμήμα. Τεράστιες ελλείψεις σε παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό. Καθιέρωση προσλήψεων με συμβάσεις έργου δίμηνες, πεντάμηνες, εντεκάμηνες σε κατάφορη αντίθεση με τα διεθνή δεδομένα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και έρευνες που έγιναν για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η μονιμότητα του προσωπικού στην εξέλιξη των παιδιών. Παντελή έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και βεβαίως ακαταλληλότητα των κτηριακών υποδομών. Πρωτοφανείς συνθήκες εργασίας για το παιδαγωγικό προσωπικό, 8 ώρα εργασίας, συμβάσεις έργου, υπεράριθμα παιδιά, μεικτές ηλικίες, κατάργηση επιδομάτων ευθύνης, διοικητικές και υπηρεσιακές πιέσεις από δημοτικές αρχές, αξιολόγηση του παρεχόμενου παιδαγωγικού έργου και των υπηρεσιακών εκθέσεων από πολιτικά πρόσωπα ή από στελέχη που αγνοούν το γνωστικό αντικείμενο και προέκυψαν στις θέσεις ευθύνης από τη συγχώνευση των παιδικών σταθμών με άλλες υπηρεσίες Καλλικράτης, λόγω του Καλλικράτη. Διακρίσεις, ανισότητες και ρατσισμός με σταδιακή κατάργηση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών και το αντικείμενο εργασίας. Και μέσα σε αυτά ήταν και το ωράριο εργασίας που τουλάχιστον ο χώρος των παιδικών σταθμών περιμένει εντός αυτών των ημερών να αποκατασταθεί, διότι υπάρχει λυμμένη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να προχωρήσει και να διεκπαιρεωθεί. Νηπιαγωγεία. Ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα νηπιαγωγεία? Δραστική μείωση της επιχορήγησης, κατάργηση συρρήκνωση επίσης υποδομών, μεικτές ηλικίες 4 έως 6 ετών, ελλείψη σχολικών συμβούλων, κατάργηση της μονιμότητας του εκπαιδευτικού παιδαγωγικού προσωπικού με σταδιακή καθιέρωση συμβασιούχων μέσω ΕΣΠΑ, ακατάλληλες κτηριακές υποδομές, παντελής ελλείψης εκπαιδευτικό εποπτικό υλικό, επιχειρούμενη κατάργηση του εκπαιδευτικού παιδαγωγικού τους ρόλου μέσω σχεδίων που είδαμε ότι εφάρμοσε η προηγούμενη κυβέρνηση, υπαγωγή τη αρμοδιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρόκοψαν οι παιδικοί σταθμοί, ήθελα να βάλουν και τα νηπιαγωγεία. Θα ήθελα λοιπόν, αν και έχω γράψει αρκετά, να σταματήσω εδώ και να πω ότι η Ελλάδα λοιπόν σήμερα, από ό,τι βλέπουμε, είναι στον αντίποδα των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2002 στη Βαρκελόνη,
Τα κράτη-μέλη έλαβαν αποφάσεις ώστε έως το 2010 να δημιουργήσουν θέσεις σε επίσημες εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας για το 90% τουλάχιστον των παιδιών μεταξύ 3 ετών και της υποχρεωτικής ένταξης στη σχολική εκπαίδευση και για το 33% των παιδιών κάτω των 3 ετών. Αυτό το δεύτερο δεν το λέει κανείς. Το ότι δηλαδή η χώρα μας έχει τη δέσμευση να φροντίσει να εντάξει και το 33% των παιδιών από 0 έως 4. Σύμφωνα με στοιχεία του 2006 στην Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι για τα νήπια κάτω των 2 ετών μόνο το 10% καλύπτονται από τα αποθεσμούς προσχολικής αγωγής παιδικούς σταθμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 θεωρεί ότι η ποιοτική προσχολική εκπαίδευση θέτει τις βάσεις για μια καλύτερη ζωή και παρουσιάζει προτάσεις ώστε περισσότερα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και αφετέρου να βελτιωθεί η ποιότητα και το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα το ποσοστό των παιδιών που πήγε σε παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο το 2008 ήταν μόλις 68,2%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 93,3% σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν το 2013. Η διεθνής κοινότητα έχει κατανοήσει τη μεγάλη αναγκαιότητα για επενδύσεις στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Με όρους οικονομικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς, επιχειρεί τη μεγαλύτερη και την πιο κερδοφόρα επένδυση για το άτομο και την κοινωνία. Η Ελλάδα, σε μια περίοδο τεράστιας οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, με τις πολιτικές που ασκήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, απαξίωσε όχι μόνο το ρόλο της προσχολικής αγωγής και των μάχημων παιδαγωγών, αλλά και των παιδιών και υποθήκευσε το μέλλον της. Η επένδυση στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση αποτελεί την πιο σοβαρή και περιστατωμένη οικονομική, κοινωνική και ψυχολογική επένδυση, τα ωφέλη της οποίας αδυνατούν να διακρίνουν οι πολιτικοί εκείνοι που μετρούν τις αποφάσεις τους με το τρέχον κόστος και όχι με το κέρδος των γενεών, των οποίων τα μέλη σήμερα είναι βρέφη και νήπια. Είναι μια επένδυση γεμάτη υγεία και ρεαλισμό γιατί, αν σωθεί το παιδί, μόνο τότε υπάρχει ελπίδα. Η καθιέρωση ενιαίου εθνικού πλαισίου προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης και φροντίδας από 0 έως 6, με ενιαία και πανεπιστημιακού επίπεδου εκπαίδευση των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας, αποτελεί πρόκληση και την πιο σοβαρή και ωφέλιμη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μεταρρύθμιση, η οποία θα συντελέσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ.